Προκαταρκτική έρευνα για τον ιερέα που καταγγέλλεται από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ότι υπόσχεται πως λύνει μάγια, διώχνει το κακό και λαμβάνει αμοιβή, διέταξε η εισαγγελία Βόλου. Σε ανακοίνωσή της τις τελευταίες μέρες, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος χτυπά καμπανάκι και επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης εναντίον του. Η έρευνα ανατέθηκε στον προανακριτή Βόλου, ο οποίος θα αναλάβει να διερευνήσει κάθε πτυχή του συγκεκριμένου θέματος. Επιτάπητος τίθεται ζητήματα που αφορούν στα πολεοδομικά στοιχεία για τον Αίδριο, εκεί όπου λειτουργεί στη συνοικία του Αγίου Γερασίμου, ο ιερέας που καταγγέλλεται από τη Μητρόπολη Δημητριάδος. Αναμένεται να αναζητηθούν στοιχεία αν όντως πρόκειται για αυθαίρετη κατασκευή, πότε κτίστηκε και από ποιον και ποιος συνεχίζει να το διατηρεί μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για τον αυτοπροσδιοριζόμενο ιερομόναχο επωνόματι Ποιμήν, ο οποίος λειτουργεί στο Ναίδριο στη Νέα Ιωνία, αφιερωμένο στον Άγιο Κυπριανό. Η Μητρόπολη Δημητριάδος με ανακοίνωση τις τελευταίες ημέρες προειδοποίησε ότι πρόκειται για πρόσωπο που ουδεμία σχέση έχει με την κανονική εκκλησία και επιχειρεί να εξαπατήσει το λαό εκμεταλλευόμενο στο άδολο θρησκευτικό συνέστημα προς ικανοποίηση οικονομικών και άλλων σκοπών. Η τοπική εκκλησία αναφέρεται στην ανακοίνωση, καλεί το λαό να αποφεύγει κάθε επαφή και συναναστροφή μαζί του, διότι κινδυνεύει να υποπέσει σε βαρύτατη πλάνη, προδήλωση και πολλαπλώς καταστροφική. Ο ίδιος πάντως επεσήμανε τις τελευταίες ημέρες ότι δεν πήρε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά και ότι ελάχιστα χρηματικά ποσά έλαβε από πιστούς όταν οι ίδιοι ήθελαν να τα δώσουν. Ο ίδιος με δηλώσεις του επισημαίνει χαρακτηριστικά. Όλος αυτός είναι ο πόλεμος του σατανά, των δαιμόνων που θέλουν να με κατασπαράξουν και θέλουν να μην κάνω καλό στον κόσμο. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από πιστούς. Σε ευχές για τη γλωσσοφαγιά, για το μάτι, αυτά διαβάζω. Όχι, μα θα πάρεις χρήματα από έναν ο οποίος σου λέει δεν έχει να φάει. Το αν βρεθεί ένας άνθρωπος, αυτά που είπαν πριν 800 ευρώ, να έρθει εδώ να τα δώσω πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα, δεν είμαι του χρήματος. Στην έρευνα της εισαγγελίας πάντως αναμένεται να μπει κάθε παράμετρο και πτυχή που αφορά στη δράση του ιερέα που έχει καταγγελθεί από τη Μητρόπολη Δημητριάδος.